Η συμμετοχή της ακροδεξιάς και μάλιστα σε θέσεις κλειδιά στη νέα κυβέρνηση της Αυστρίας εξακολουθεί να απασχολεί τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Παρόλο που ο νέος καγκελάριος επισκέπτεται τις Βρυξέλλες με διαβεβαιώσεις για τη φιλοευρωπαϊκή στάση της κυβέρνησής του, η άποψή του για το μεταναστευτικό ζήτημα είναι εδώ και καιρό σαφής και ξεκάθαρη. Ο Σεμπάστιαν Κούρτς είχε πρόσφατα δηλώσει ότι οι αναγκαστικές ποσοστώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργήσαν, ζητώντας την αλλαγή της λανθασμένης μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ίδιος ο Κούρτς υπερηφανεύεται άλλωστε ότι ήταν ένας από τους προτεργάτες στο κλείσιμο της διαδρομής των Βαλκανίων το 2016. Όταν έχουμε αυτό το είδος τις συμμαχίες, υπάρχει κάτι σαν πόλεμος. Ποιος δηλαδή θα επικρατήσει πάνω στον άλλον. Αλλά οι βασικές αξίες στις οποίες είναι χτισμένη η Αυστριακή Δημοκρατία είναι πολύ ανθεκτικές. Οι κυβερνήσεις πρέπει να θυμούνται ένα πράγμα, ότι έρχονται και παρέρχονται. Τα κράτη και τα έθνη τους όμως παραμένουν εκεί, όπως και η Ευρώπη θα βρίσκεται εκεί στο μέλλον. Πρέπει λοιπόν να λάβουν υπεύθυνες αποφάσεις, διότι ως ηγέτες του σήμερα θα κληθούν να λογοδοτήσουν στην ιστορία και τις επόμενες γενιές. Η στάση της Αυστρίας θα φανεί στα προσεχή ευρωπαϊκά συμβούλια.